Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει τη διαδικασία του διαλόγου και τη διαβούλευση για το μέλλον της αυτοδιοίκησης επί της ουσίας και από μηδενική βάση. Με ψήφισμα που εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στην έκτακτη συνεδρίασή του, με μοναδικό θέμα το νομοσχέδιο του Κλεισθένη 1. Ο κύριος Τζικώστας στην εισήγησή του κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει αλλεργία σε ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει. Δεν φέρνει αλλαγές, οδηγεί σε συναλλαγές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να επιβάλλει με το σχέδιο νόμου αυτό, το οποίο ουσιαστικά αντιμετωπίζει μόνο την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, μια σκληρή κομματικοποίηση της αυτοδιοίκησης. Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να μπει στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνίες από την πόρτα και προσπαθεί να μπει από το παράθυρο. Αυτή είναι η αλήθεια του σχεδίου νόμου που εμφανίστηκε σήμερα. Αντί η κυβέρνηση να επιλέγει θέματα ουσίας, επιλέγει να κάνει παιχνίδια εξουσίας. Αυτή είναι η αλήθεια για το σχέδιο νόμου. Δυστυχώς, εμείς όλα αυτά τα χρόνια ως αυτοδιοίκηση ζητήσαμε από την κυβέρνηση να καταργήσει τις τρευλώσεις της αυτοδιοίκησης και αυτή η κυβέρνηση βάλθηκε να καταργήσει την αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Στο σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρονται τα εξής. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση δεν λύνει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, πολλαπλασιάζει τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι δήμοι. Η κυβέρνηση επέλεξε αντί να ασχοληθεί με τα ουσιαστικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης να καταθέσει μια πρόταση που απορριθμίζει την αυτοδιοίκηση και αποφεύγει να μπει στην ουσία των ζητημάτων, όπως η λειτουργία των περιφερειών και των δήμων, ο εξυγχρονισμός τους, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, η οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια, η δραματική συρρήκνωση της χρηματοδότησης και άλλα. Η νομοθετική παρέμβαση που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών υποθηκεύει το μέλλον της αυτοδιοίκησης, καθώς ασχολείται κυρίως με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε συνιστά εμπεγμό για την αυτοδιοίκηση. Δεν περιλαμβάνει καμία από τις τεκμηριωμένες προτάσεις των αυτοδιοικητικών θεσμών που έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, της χώρας και των πολιτών. Είναι ένα νομοσχέδιο συγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό και θέτει σε ομοιρία την αυτοδιοίκηση. Για αυτούς τους λόγους, το σχέδιο νόμου επιστρέφεται στην κυβέρνηση ως απαράδεκτο.